Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε φίλοι και φίλες πως όσο υπάρχουν τα προβλήματα, όσο επικρατεί η καθημερινότητα η οποία ταλανίζει την ζωή μας, τόσο πιο δύσκολα μπορείς να έχεις πρόσβαση και στην επικοινωνία. Αντιλαμβάνεστε το ότι το να μιλάς σε ένα δημόσιο μέσο εκτίθεσαι πολλές φορές. Εμείς πρέπει να πούμε πως ως μέσο ενημέρωσης δεν είμαστε εδώ μόνο για να μεταφέρουμε και να δημοσιεύουμε τα δελτία τύπου και αυτά τα οποία γενικότερα θέλουν οι πολιτικοί. Είμαστε εδώ για να συζητάμε πάντα καλοπροαίρετα και να θέτουμε την πλευρά των συμπολιτών μας. Γι' αυτό και απευθύνουμε προτάσεις σε όλους τους αυτοδιοικητικούς. Η αλήθεια είναι πως θα περιμέναμε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά και να πούμε ότι είναι υποχρέωση όλων των αυτοδιοικητικών που έχουν ζητήσει την ψήφο μας να ανταποκρίνονται στα καλέσματα των μέσων ενημέρωσης. Και να μην ξεχνάνε γενικότερα πως η αλαζονία μερικές φορές πληρώνεται, γιατί δεν έχεις παντρευτεί τη θέση αυτή, είσαι εκεί για να υπηρετείς το κοινωνικό σύνολο. Η δουλειά του δημοσιογράφου, έστω και αν είμαστε σε μικρό τόπο, είναι για να μπορούμε να συζητάμε διάφορα ζητήματα. Έχω την εντύπωση πως θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στάση πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς πρέπει να σας πω ότι αντιλαμβανόμαστε και δίνουμε χρόνο να τρέξουν διάφορες καταστάσεις, όμως από την άλλη θέλω να προβληματίζεστε και να σκέφτεστε και εσείς ως πολίτες για ποιο λόγο δεν μιλούν οι αυτοδιοικητικοί, για ποιο λόγο δεν μιλάνε κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα να συζητάμε τα προβλήματα και τις λύσεις αυτών των προβλημάτων, για ποιο λόγο δηλαδή είναι πιο ανέμακτο για κάποιους να πηγαίνουν και να φωτογραφίζονται σε όλες τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και να είναι έτσι, να στέκονται με το βλέμμα το σοβαρό έτσι, στεντόρι τύπου για να πάρουν τα likes. Κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος κάποιοι, μετατρέπουν, και θα το ξαναπώ και το έχω πει πολλές φορές, τον κόσμο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης σε ένα μέρος αποδοχής ή αποδοκιμασίας. Η πολιτική δεν γίνεται μέσω Facebook, ούτε κρίνεσαι αν είσαι καλός ή αρεστός από τα like τα οποία θα πάρεις. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αν, για παράδειγμα, τότε ήμασταν εγκλωβισμένοι και έπρεπε να ασκήσουμε πολιτική ή οι πολιτικοί θα έπρεπε να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαμορφώνουν πολιτική, τότε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάντως η αλήθεια είναι πως όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε παρουσίες όλων αυτοδιοικητικών, περιφερειακών συμβόλων, είναι παντού. Για τη φωτογραφία, για να γίνει αναδημοσίευση στα site και μετά να κάνουν αναδημοσίευση ανάλογα με το ποιο site προτιμάει ο καθένας την είδηση αυτή. Το ζήτημα όμως είναι πως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και οι συμπολίτες μας εκτός από αυτό θέλουν απαντήσεις σε διάφορα έργα υποδομής, σε χρηματοδοτήσεις, στο τι θα γίνει σε αυτόν τον έρημο τον τόπο. Διότι και σήμερα το πρωί στέλνει ο κόσμος στους δημοσιογράφους τα μηνύματα και συχτηρίζει από το πρωί, διότι για παράδειγμα και χωρίς διάθεση λαϊκισμού δεν είχε νερό η πόλη και σήμερα υπάρχουν παράπονα για το γεγονός ότι κάποιοι εκτιμούν πως η καθαριότητα σε όλη τη Λευκάδα, και προσέξτε, δεν είναι αρμοδιότητα ενός αντιδημάρχου η καθαριότητα σε όλη τη Λευκάδα, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε πως θέλουμε εδώ τη φωνή όλων και βεβαίως της αντιπολίτευσης, η οποία μιλάει, και την θέλουμε την αντιπολίτευση, απλά προσέξτε τι συμβαίνει και το λέω για τους κακοπροαίρετους. Εμείς θέλουμε να μιλάει η αντιπολίτευση, όμως όταν ο κόσμος, γιατί είμαστε σε μια μικρή κοινωνία, παρακολουθεί ένα μέσο και σου λέει έχει καιρό να μιλήσει ο αντιδήμαρχος και γιατί βγαίνει από την αντιπολίτευση, σου κολλάνε οι καλοπροαίρετοι βεβαίως, οι αυλοκόλακες, αυτοί που πιστεύουν ότι ασκούν υπηρεσίες καλές με το να περνάνε αυτό το οποίο θέλουν, ότι κοίταξε να δεις ο Κουνιάκης δεν βγάζει κανέναν από την περιφερειακή αρχή, από τη δημοτική αρχή. Εμείς δίνουμε χρόνο και δίνουμε πίστοση χρόνου. Κάποια στιγμή να ξέρετε όμως πως η άρνηση όταν γίνεται με τέτοιο τρόπο προκλητικό πολλές φορές όχι μόνο θα κοινοποιείται εκεί που πρέπει αλλά θα δυναμώσουμε τη φωνή μας και ως μέσο ενημέρωσης θα απαιτούμε ενημέρωση για τα πεπραγμένα του τόπου μας, διότι δεν μπορούμε να ανεχόμαστε
να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το φαίνεστε, η πόζα, διότι κοιτάξτε να δείτε, άμα θέλουμε να το γυρίσουμε και να μιλάμε για αχρηστία σε πάρα πολλά επίπεδα, μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί, θα παραμείνουμε ευγενικοί, ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι παρακολουθούν την εκπομπή ότι δεν είμαστε προκατηλημένοι απέναντι σε κανέναν, όμως δεν δεχόμαστε ποτέ και έχει συμβεί αυτό που σας λέω, και αν αναγκαστώ να γίνω συγκεκριμένος, θα γίνω. Έχει συμβεί πρόσωπο το οποίο θέλει να δώσει συνέντευξη στον σταθμό να του έχει μιλήσει ο Αυλοκόλακας ο συγκεκριμένος. Αυτός ο Αυλοκόλακας που μπορεί όλοι να τον ξέρουμε, που αναζητά μέσω του γλυψίματος ρόλο στα πεπραγμένα για να κόβει την παρουσία του σε ένα μέσο. Λέγοντας για παράδειγμα, αυτά τα αγαπημένα, ο Κουνιάκης λέει αυτό για σένα, ο Κουνιάκης λέει αυτό για σένα, ο Κουνιάκης λέει αυτό για σένα. Γι' αυτό και πάντα έχω πει σε όλους, ότι αν σας μεταφέρουν κάτι, το τηλέφωνο μας είναι εδώ για να μπορείτε να το σηκώνετε και να μας ζητάτε το λόγο. Γιατί εμείς εδώ μιλάμε μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα και είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή μας. Δεν χρειαζόμαστε να μιλάμε παρασκηνιακά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κάθε μέρα 1-2 ώρα εκπομπή. Και το λέω γιατί θέλω να σας πω προσωπικά, επειδή θέλω να είμαι εντάξει απέναντι στον κόσμο, θα το γυρίσω. Και όχι μόνο θα δημοσιεύω τα μηνύματα τα οποία στέλνω, όχι μόνο τις κλήσεις που κάνω, αλλά και τις δικαιολογίες που ακούω. Οφείλουν όλοι οι αιρετοί, αυτοί που έχουν ψηφιστεί και που έχουν δημόσιο αξίωμα, να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα ενός μέσου ενημέρωσης. Δεν μας κάνουν χάρη ούτε να το κοιτάνε σαν υποχρέωση σε μένα, ούτε στο σταθμό. Είναι υποχρέωση στους συμπολίτες μας που τους ψήφισαν με ένα συγκεκριμένο αφήγημα και περιμένουν να δουν πώς το αφήγημα αυτό υλοποιείται. Τα πάμε, τα συμφωνήσαμε, πολύ ωραία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και μόνος μου τη βγάζω την εκπομπή και έχω άτομα να βγάλω την εκπομπή. Όμως το καθήκον μου λέει ότι πρέπει να ανταποκρίνεσαι και πρέπει να σου μιλάνε και οι αντιδήμαρχοι και οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Εντάξει, δεν έχουμε και πολλούς. Και ο περιφερειάρχης, ο κ. Δουβίτσας, που μας έχει υποσχεθεί συνέντευξη και δεν μας σηκώνει τα τηλέφωνα και δεν μας απαντάει στα μηνύματα. Να το αποδώσω στο γεγονός ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμά του. Πολύ ωραία. Να το αποδώσω εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, αν αισθανθώ ότι κάτι άλλο παίζει και ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο, όχι για τον κύριο Δουβίτσα γενικότερα, δεν θα φοβηθώ να το πω. Έχει από το Γενάρη που ζητάμε μια συνέντευξη, καταλαβαίνω ότι και ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου δεν ήθελε ο κύριος Δουβίτσας να μιλάει, πρέπει όμως να είμαστε εδώ και να κάνουμε μια συζήτηση. Και πρέπει και στοιχειωδώς να απαντάς και σε ένα μήνυμα που σου στέλνει κάποιος για να κάνουμε μια συνέντευξη και να μην τον αγνοείς. Αυτό. Not afraid to close my... Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να δώσουμε συγχαρητήρια εδώ στις ωραίες προσπάθειες που γίνονται. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, θα σας δώσω εγώ τώρα τις λεπτομέρειες. Όμως στην Κόρινθο πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου, όπου μάλιστα έδωσε το παρόν και το δεύτερο πειραματικό γενικό Λύκειο Λευκάδας, όπου... οι τυχεροί που ήταν εκεί παρακολούθησαν τις βάκχες του Ευρυπίδη. Μία αξιόλογη προσπάθεια, τα συγχαρητήριά μας και στο πειραματικό λύκειο και σε όσους έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να εισπράξουν ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα. Μάλιστα, πριν λίγες ώρες, πριν περίπου 6 ώρες, στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανέβασε και τα συγχαρητήρια του Δήμαρχος Λευκάδος, ο κ. Βεργίνης. Συγχαρητήρια στους νέους και τις νέες που συμμετείχαν στο δεύτερο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Ζήσαμε κάτι από τη λάμψη των τότε απικιών σε Ελλάδα, σε Αγγελία και Αλβανία. Οι ερμηνείες των παιδιών από όλες τις χώρες ήταν εξαιρετικές, αναφέρει ο κ. Βεργίνης. Μείνετε μαζί μας, γιατί εμείς εδώ τώρα κάνουμε ρεπορτάζ και έχουμε να σας δώσουμε ειδησούλες φρέσκες. Σε λίγο τώρα θα σας πω. Ένα άλλο θέμα το οποίο ζητάν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα στην Ορεινή Λευκάδα, και ο κύριος Κούρτης πιέζει για αυτή την όλη διαδικασία, είναι να συζητηθεί το θέμα για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι πως έχουμε υπάρξει ένα διέξοδο από όσα έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει, γιατί δεν συμμορφώνονται όλοι εκεί οι κτηνοτρόφοι, κάποιοι δεν γνωρίζουν και πόσα είναι όλα αυτά τα ανεπιτήρητα παραγωγικά. Εντάξει τώρα, υπάρχει και παρασκήνιο για το πώς σφάζονται, αν σφάζονται, πού δίνονται, πώς δίνονται, αν δίνονται. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε σε αυτή την ουσία. Το ζήτημα όμως είναι πως αυτή τη σεζόν ήταν ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί
οι φακοί εγκλουβείς, οι οποίοι είναι pop. Διότι υπήρξαν ιδανικές συνθήκες και οι άνθρωποι στην ορεινή Λευκάδα ανησυχούν, γιατί όπως είπαμε τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα καταστρέφουν την παραγωγή αυτή. Οπότε λοιπόν ζητούν και ασκούν πιέσεις να συνεδριάσει κάποτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν μας ακούει και κάποια παράταξη, ας το φέρει σε μια συζήτηση είτε προημερησίες, εκεί που συζητάμε μία ώρα για ψηφίσματα και τρώμε έξι ώρες για ψηφίσματα. Μιλήστε λίγο για τα προβλήματα των ανθρώπων που σπέρνουν και υποθηκεύονται περιουσίες και καταστρέφονται γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε άκρη στα ανεπιτήρητα παραγωγικά. Φέρτε το στο Δημοτικό Συμβούλιο, το φέρνει και η Λαϊκή Συσπήρωση. Οι άνθρωποι πιέζουν. Σου λέει πρέπει να συζητηθεί, πρέπει να πάρθουν μέτρα και για αυτό το ζήτημα. Κάντε κάτι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να καταστραφεί ένα προϊόν το οποίο με πολύ δυσκολία καταφέραμε να το κάνουμε pop και που είναι για παράδειγμα ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα τα οποία παράγει η Λευκάδα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να το προστατέψουμε. Λοιπόν, τώρα μας ήρθε μία είδηση που θα σας μεταφέρουμε, η οποία έχει ένα θετικό πρόσημο, όμως πάντα το θετικό έχει και δύο αναγνώσεις. Ο κύριος Χρυσοχοίδης σκέφτεται να δημιουργήσει και στη Λευκάδα τμήμα για την ενδοοικογενειακή βία. Αυτό το τμήμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, το οποίο δεν προέρχεται από τον βουλευτή, αν μας ακούει και ο κύριος Καβαδάς, πρώτη φορά το ακούει από εδώ, από τον Prisma 91,6, γιατί κάνουμε καλό ρεπορτάζ κι εμείς. Έχουμε, κύριε Καβαδά, τους πληροφοριοδότες μας, μην στεναχωριέστε. Αυτό το τμήμα θα είναι στην Λευκάδα και όπως τώρα το λαμβανόμαστε, για να αντιμετωπίσει αυτό το οξυμένο κοινωνικό πρόβλημα, με έναν πολύ έτσι απλό υπολογισμό, θέλει περίπου, για να δουλεύει 7 ημέρες την εβδομάδα με βάρδιες και με 24 ώρα, περίπου και με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, δεν θέλει περίπου στα 20 άτομα. Αυτή τη στιγμή όμως οι πληροφορίες θέλουν να είναι, προσέξτε τώρα, υποστελεχωμένο το αστυνομικό τμήμα της Λευκάδας, διότι μπορεί να φωνάζουμε κι εμείς εδώ και να λέμε, γιατί να σου κάνει τώρα η δημοτική αστυνομία, να λέμε πού είναι η αστυνομία, γιατί δεν εποπτεύει, γιατί δεν είναι εκεί, γιατί δεν είναι να κόβει κλήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί παρανομούν, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ασυδοσία, γιατί ξέρουν ότι είναι υποστελεχωμένο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, 12 αστυνομικοί, είναι μείον 12 αστυνομική η δύναμη της αστυνομικής διεύθυνσης, καθώς έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα για να καλύψουν άλλες ανάγκες, όπως αντιλαμβάνεστε, και να ενισχύσουν άλλα τμήματα. Λοιπόν, θετική εξέλιξη αν δημιουργηθεί. Όμως, θέτουμε και κάποια ερωτηματικά και σε δεύτερο χρόνο ίσως θα πρέπει να μας απαντήσουν. Υπάρχει ένας φόβος μήπως η δημιουργία αυτού του πολυδύναμου αποδυναμώσει τόσο την αστυνομική διεύθυνση στη Λευκάδα, αλλά και τα περιφερειακά τμήματα που είναι στην Βασιλική, που είναι και στην, νομίζω, και στο Βλυχό, και γενικότερα τα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα. Θα μπορούσε κάλλιστα να ενταχθεί ως μία υπηρεσία μέσα, να ενισχυθεί δηλαδή το αστυνομικό τμήμα και να ενταχθεί ως μία υπηρεσία που να παρέχει βεβαίως και την εξειδίκευση και την εκπαίδευση. Δεν ξέρουμε πότε θα πάρει σάρκα και οστά όλη αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη. Όμως έχει μπει στην ατζέντα του ζητήματος και η Λευκάδα, η δημιουργία ενός τμήματος για την οικογενειακή βία. Τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, αν αυτό πάρει σάρκα και οστά, την επίσημη τοποθέτηση και των συνδικαλιστικών οργάνων των αστυνομικών. Οι προβληματισμοί πάντως είναι αυτοί. Οι προβληματισμοί έχουν να κάνουν με το μήπως η δημιουργία αυτού του τμήματος αποδυναμώσει, δοθεί δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα εκεί και αποδυναμώσει τα άλλα τμήματα στην Λευκάδα, και νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό, κανείς δεν το επιθυμεί. Λοιπόν, θα έχουμε να συζητάμε και για αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, και να κλείσουμε έτσι το σχόλιο μας στο πρώτο μέρος εδώ της εκπομπής. Με ενημέρωσή του, ο βουλευτής Λευκάδας, ο κ. Καβαδάς, ενημερώνει πως ξεκινάει την Τετάρτη 15 Μαΐου η πιλωτική εφαρμογή του επαναπροσδιορισμού σε 4 κτηματολογικές ενότητες, Τσουκαλάδες, Απόλπαινα και Αλέξανδρος. Κλιμάκιο του ελληνικού κτηματολογίου θα είναι στην Λευκάδα. Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 15 Μαΐου μεθαύριο θα βρίσκεται στο κτηματολογικό γραφείο Λευκάδας κλιμάκιο από το Τμήμα Ανάπτυξης Τεχνικής Υποστήριξης του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς και μηχανικός, προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή της επόμενης φάσης του επαναπροσδιορισμού.
προσδιορισμού που αφορά 174 K6 κοινότητες του Καλάδων, Απόλπαινας και Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στις εξής ενότητες. Απόλπαινα, πλήθος γεωτεμαχίων 104, Τσουκαλάδας 53, Αλέξανδρος 17 και βλέπω εδώ σύνολο 154. Λοιπόν, για το θέμα αυτό, ο κύριος Καβαδάς συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυρανάκη. Δήλωσε, όπως είχα δεσμευτεί, ξεκινά την Τετάρτη η εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος σε επιλεγμένες περιοχές του επαναπροσδιορισμού. Πρόκειται για μια πρόταση που είχα καταθέσει σε συναντήσεις μου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ενώ σχετικά έχω ενημερώσει τόσο τον Δήμαρχο, κύριο Βεργίνη, όσο και τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους των κατοίκων των Τσουκαλάδων σε συνάντηση που είχαμε στο γραφείο μου. Ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση από τους πολίτες των συγκεκριμένων γεωτιμαχίων και να εξελιχθεί το πρόγραμμα με επιτυχία και να επεκτείνουμε την εφαρμογή του και στις υπόλοιπες περιοχές του επαναπροσδιορισμού. Λοιπόν, με αφορμή ένα δημοσίευμα που δημοσιεύσαμε και εμείς στο Λευκάδα Today ότι το ναυάγιο και αυτό το καλοκαίρι θα είναι κλειστό με κοινή υπουργική απόφαση, πριν μερικές εβδομάδες, δεν ξέρω αν ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το έθεσε ο κύριος Καλός. Υπάρχει ακόμα το θέμα του Πονοκεφάλου με την παραλία στους εγκρεμνούς. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Για το Υπουργείο έχει παραδοθεί το έργο, ο Δήμος δεν το έχει παραλάβει. Αλλά τι συμβαίνει εκεί? Συμβαίνει ότι πολλοί πηγαίνουν, ενώ ίσως δεν πρέπει να πηγαίνουν. Και δεν ξέρω αν έχουν μπει και ζώνες επικινδυνότητας όπως είναι στο Πορτοκατσίκι, που πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι όλοι τις παραβιάζουν. Έτυχε να είμαι το καλοκαίρι στο Πορτοκατσίκι και όλοι πήγαιναν κάτω από τα βράχια. Θα μου πεις τι να κάνεις, θα φέρεις τον αστυνομικό το βούρδουλα? Απλά θέλω να σας πω ότι και αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος, γιατί θα πρέπει να λυθεί το θέμα και του δρόμου, αλλά γενικότερα και όλοι αυτοί οι προβληματισμοί που έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν. Ένα έργο το οποίο ζητάει από μια μελέτη επικινδυνότητας στο Υπουργείο να κάνει τα πάντα ο Δήμος. Πού να τα βρει τα λεφτά ο Δήμος? Και δεν έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση και σε αυτό. Οπότε νομίζω πως θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συζητηθεί και σε ένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω πως έδειξε ο κύριος Βεργίνης να συμμερίζεται το πρόβλημα αυτό και τους προβληματισμούς του κύριου Καλού, για να δούμε πού θα βγει και αυτό.